Καλωσορίζω τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και τους ευχαριστώ που είναι εδώ απόψε μαζί μας για να καλύψουν τη διάσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με θέμα την αποκέντρωση στην Ομοσπονδία. Θα ξεκινήσουμε με την εισήγηση του Προέδρου και στη συνέχεια θα υποβληθούν και ερωτήσεις. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης μου, μιας πρόσκλησης που στόχο έχει την άμεση ενημέρωση του λαού για κάποιους δικούς μου προβληματισμούς και που είμαι βέβαιος απασχολούν και τον κάθε πολίτη αφού αφορούν το παρόν αλλά και το μέλλον της πατρίδας μας. Θα προσπαθήσω να είμαι απόλυτα κατανοητός, αποφεύγοντας επιστημονικές αναλύσεις ή νομικές θεωρήσεις που καμιά φορά μόνο σύγχυση προκαλούν. Είναι καλά γνωστό πως από τον Φεβράρη του 1977 δεχθήκαμε, έναν επώδυνο αλλά ιστορικό συμβιβασμό βάσει του οποίου το μελλοντικό καθεστώς του Κυπριακού κράτους θα μεταξελιχθεί σε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Έκτοτε και οι 6 προκάτοχοί μου κατέβαλαν άοκνες προσπάθειες προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια λύση που χωρίς να παραγνωρίζει τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων θα διασφάλιζε και τις εύλογες προσδοκίες των Ελληνοκυπρίων, επιδιώκοντας μια λύση με ισχυρή κεντρική κυβέρνηση για την διασφάλιση της ενότητας του κράτους, λαού, οικονομίας και θεσμών. Δεύτερον, πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες των νομίμων κατοίκων του νησιού, αλλά και στην ελεύθερη διακίνηση, εγκατάσταση, άσκηση επαγγέλματος και απόκτηση περιουσίας. Ενώ την ίδια ώρα διεκδικούσαμε δίκαιες εδαφικές αναπροσαρμογές και το σημαντικότατο απαλλαγή της Κύπρου από τα κατοχικά στρατεύματα. Όλες αυτές τις δεκαετίες διαπραγματεύσεων, οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να πούμε ότι εκλέγηκαν εκπρόσωποι όλων των σχολών σκέψης του Κυπριακού. Είτε αυτές χαρακτηρίζονται ως διεκδικητικές, είτε ως ρεαλιστικές. Παρά τα πιο πάνω, οι όποιες προσπάθειες απέτυχαν, όχι σαν αποτέλεσμα της έλλειψης βούλησης, αλλά σαν αποτέλεσμα της τουρκικής αδιαλλαξίας. Αποκορύφωμα των προσπαθειών ήταν το δημοψήφισμα του 2004, όπου ο λαός απέρριψε το προτινόμενο σχέδιο με 76% λόγω εντόνων ανησυχιών που προκαλούσαν οι πρόνοιες του. Έκτοτε ακολούθησε σειρά κύκλους συνομιλιών και με μετριοπαθείς τουρκοκύπριους πολιτικούς, όπως ο κύριος Ταλάτ ή σήμερα ο κύριος Ακίντζι. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να ομολογήσω ότι καταγράφηκε πρόοδος σε κάποια των θεμάτων, αλλά και παρέμειναν σημαντικές διαφορές που δεν επέτρεψαν την επίτευξη μιας λύσης που θα μας οδηγούσε σε ένα λειτουργικό, βιώσιμο και πλήρως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Όπως και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ευστόχως επεσήμανε, σε ένα φυσιολογικό κράτος. Να σημειώσω ότι για δεκαετίες οι συνομιλίες επικεντρώνονται κυρίως στις εσωτερικές πτυχές, αφήνοντας πάντα στο τελικό στάδιο τα θέματα των εγγύσεων, την αποχώρηση των στρατευμάτων και των εδαφικών αναπροσαρμογών. Από την εκλογή μου στην Προεδρία της Δημοκρατίας θέσαμε ως στόχους, προκειμένου να υπάρξει μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση με προοπτική λύση, πρώτον την εμπλοκή της Τουρκίας στον διάλογο, ούτως ώστε να συζητηθεί και η διεθνής πτυχή του κυπριακού προβλήματος, που δεν είναι άλλη από τον τερματισμό του αναχρονιστικού συστήματος των εγγύσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων, αλλά και η αποχώρηση του συνόλου των κατοχικών στρατευμάτων. Δεύτερον, την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η υποσυζήτηση λύση να συνάδει πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και τις υποχρεώσεις μας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, όσον αφορά τις εσωτερικές πτυχές. Πρώτον, να επιτύχουμε ένα λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης. Δεύτερον, τέτοιες εδαφικές αναπροσαρμογές που θα επέτρεπαν την επιστροφή και εγκατάσταση όσων το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων στην ελληνοκυπριακή συνιστόσα πολιτεία. Σαν αποτέλεσμα των εντατικών συνομιλιών, ιδιαίτερα μετά την ανάδειξη του κυρίου Ακίντζι ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, οδηγηθήκαμε τον Γενάρη του 2017 στην πρώτη σύνοδο για την Κύπρο, στην οποία για πρώτη φορά κατατέθηκαν χάρτες για τις εδαφικές αναπροσαρμογές με ελάχιστη απόκλιση ως προς το ποσοστό του υποεπιστροφή εδάφους. Για πρώτη φορά επίσημα η Τουρκία ενεπλάκη απευθείας σε διάλογο και διαπραγματεύσεις στο κεφάλαιο της ασφάλειας. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν τυχαίο. Ήταν το αποτέλεσμα συμφωνίας που είχα επιτύχει με τον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, David Cameron, τον Γενάρη του 2014, με βάση την οποία η Βρετανία αποποιείται του δικαιώματος της ως εγγύητριας δύναμης, εάν δεν είναι το αίτημα και των δύο κοινοτήτων. Η θέση της Ελλάδας είτε γνωστή, μόνη εναπομένουσα και εμένουσα στο καθεστώς της εγγυήτριας παρέμενε η Τουρκία. Για πρώτη φορά στις διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο. Δυστυχώς, λόγω της αδιαλλαξίας της τουρκικής πλευράς και η δεύτερη σύνοδος για την Κύπρο στο Κράν Μοντάνα δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και τούτο και πάλι λόγω της αδιαλλαξίας ή και της έλλειψης ορθής προετοιμασίας. Παρά τα αυτά, δεν μπορεί να παραγνωριστεί πως στη σύνοδο του Κράν Μοντάνα ο Γενικός Γραμματέας μέσα από το περίγραμμα των 6 σημείων μεταξύ άλλων αναγνώριζε την ανάγκη. Πρώτον, τερματισμού των εγγύσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων από την πρώτη μέρα. Δεύτερον, κάθε της μείωσης από την πρώτη μέρα των κατοχικών στρατευμάτων και πρόνοιας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οριστικό τερματισμό της παρουσίας του κατοχικού στρατού. Τρίτον, τέτοιες εδαφικές αναπροσαρμογές που να ικανοποιούν τις εύλογες προσδοκίες της ελληνοκυπριακής πλευράς, ενώ τέταρτον, ένα εκ των σημαντικών στοιχείων που επεσήμανε αφορούσε την εύρυθμη λειτουργία του κράτους και δεν ήταν άλλο από την αξίωση της τουρκοκυπριακής πλευράς για αποτελεσματική συμμετοχή, επισημένοντας ότι το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω σε σχέση με το ζήτημα της μιας θετικής ψήφου και συγκεκριμένα πότε και κάτω από ποιες συνθήκες και σε ποια σώματα θα μπορούσε να ασκηθεί με ταυτόχρονες πρόνοιες για μηχανισμούς επίλυσης των αδιεξόδων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για όσους μπορεί να αμφισβητούν τις προθέσεις μου έναντι του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα πως θα ήμουν παράφρον να απορρίψω τα όσα διαχρονικά διεκδικούσε η ελληνοκυπριακή πλευρά και τα οποία το περίγραμμα του Γενικού Γραμματέα θέτει πλέον στην ημερήσια διάταξη των διαπραγματεύσεων. Έκτοτε έχω καταστήσει σαφή την πρόθεση μου για εμπλοκή σε ένα διάλογο από το σημείο που διακόπηκε στο Κράν Μοντάνα, νοωμένου ότι μια νέα σύνοδος θα είναι το καλά προετοιμασμένη για να μην οδηγηθούμε σε ένα νέο καταστροφικό αδιέξοδο. Και η πιο πάνω πρόταση θέλω να υπενθυμίσω, αμφισβητεί το ή εθεωρεί το από κάποιους στο εσωτερικό ως τάχα προϋπόθεση. Νιώθω ευτυχής γιατί ο Γενικός Γραμματέας στην πρόσφατη έκθεση του υιοθετεί πλήρως τη θέση μου. Κυρίες και κύριοι, από την εμπειρία που αποκόμισα από τις διαπραγματεύσεις, έχω διαπιστώσει πως η τουρκοκυπριακή κοινότητα διακατέχεται από μια έντονη ανησυχία πως η ελληνοκυπριακή, ως η πλειοψηφούσα κοινότητα, θα καταχράτε την εξουσία με κίνδυνο οι Τουρκοκύπροι να τεθούν στο περιθώριο. Προς αντιμετώπιση των ανησυχιών τους, πρόβαλαν την αξίωση για μια θετική ψήφο σε κάθε απόφαση συντεταγμένου οργάνου του κεντρικού κράτους, είτε αυτό αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο, είτε άλλα θεσμικά όργανα. Την ίδια ώρα. Οι Ελληνοκύπροι έχουν εύλογες ανησυχίες πως ένα ανάλογο δικαίωμα των Τουρκοκυπρίων ενδεχόμενα θα οδηγήσει σε ένα μη λειτουργικό κράτος με ορατούς τους κινδύνους κατάρρευσης της νέας τάξης πραγμάτων. Και τούτο δημιουργεί μια ανασφάλεια για το μέλλον σε σχέση με την σταθερότητα αλλά και την βεβαιότητα που σήμερα βιώνουν. Μια ανασφάλεια που επιτείνεται από την αξίωση της Τουρκίας να παραμείνει ενισχύ το αναχρονιστικό σύστημα των εγγύσεων και επεμβατικών δικαιωμάτων, αλλά και με μόνιμη παρουσία τουρκικού στρατού. Μια αξίωση της Τουρκίας που δημιουργεί συνειρμούς συνέχισης της εξάρτησης των Τουρκοκυπρίων από την Τουρκία και συνεπώς ελέγχου της Ομοσπονδιακής Κυπριακής Δημοκρατίας από την εν λόγω χώρα. Ύστα από σοβαρό προβληματισμό και προς εξάλειψη των ανησυχιών και των δύο κοινοτήτων, αλλά και της επίτευξης μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης, υπέβαλα στο Εθνικό Συμβούλιο σαν τροφή προσκέψη την αποκέντρωση. Και θέλω, κυρίες και κύριοι, να τονίσω την αποκέντρωση όσων εξουσιών αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών ή και όσων άλλων δεν θα επέτρεπαν την αμφισβήτηση της μιας και μόνης διεθνούς προσωπικότητας, κυριαρχίας και ηθαγένειας του κράτους, της ενότητας εδάφους, λαού, οικονομίας και φυσικού πλούτου, της άμυνας και ασφάλειας αλλά και φύλαξης των συνόρων του Ομοσπονδιακού κράτους, την αποκλειστική και αποτελεσματική εκπροσώπηση και συμμετοχή του Ομοσπονδιακού κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή στους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς. Πέμπτο, και τις όποιες άλλες εξουσίες κριθούν ως απολύτως αναγκαίες. Και θέλω για άλλη μια φορά να ξεκαθαρίσω. Άλλο αποκέντρωση εξουσιών και άλλο χαλαρή ομοσπονδία που παραπέμπει σε άλλα συστήματα διακυβέρνησης. Η πρόταση μου, η οποία δεν είναι και καθόλου νέα, αφού ανάλογη πρόταση είχα υποβάλει στο Εθνικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2010. Η φιλοσοφία της αποσκοπεί στη μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία των δύο πολιτιών κάτω από τους όρους που έχουν προαναφερθεί, με εξισορροπιστικό αντιστάθμισμα την θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων που θα ασκείται μόνον εκεί και όπου η όποια απόφαση εκτελεστικού οργάνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα ζωτικά συμφέροντα της τουρκοκυπριακής κοινότητας, νοουμένου βεβαίως ότι θα θεσμοθετηθεί και αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης τυχόν αναφιωμένων διαφορών. Τούτο συνάδει απόλυτα και με την αναφορά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για ρύθμιση της αποτελεσματικής συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Είναι η άποψη πως η μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία δημιουργεί το αίσθημα ασφάλειας στους Τουρκοκυπρίους, αν είναι καλόπιστη, αφαιρεί την αιμονή σε θετική ψήφο σε όλες τις αποφάσεις, αλλά και αναιρεί τα προσχήματα της Τουρκίας για την διατήρηση εγγυητικών και επεμβατικών δικαιωμάτων, για προστασία τάχα των Τουρκοκυπρίων από αυθαίρετες αποφάσεις των Ελληνοκυπρίων. Την ίδια ώρα, απαντά στις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων για την λειτουργικότητα και βιωσιμότητα του κράτους, αντιμετωπίζοντας το αίσθημα ανασφάλειας από τον κίνδυνο κατάρρευσης της νέας κατάστασης πραγμάτων. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα απλά να επαναλάβω μερικές περικοπές από όσα το 2010 στο υπόμνημα που υπέβαλα στο Εθνικό Συμβούλιο, αναφέροντας πως θεωρούμε πως η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο κεντρικό κράτος, έλεγα τότε, αντί της ενίσχυσης της οντότητας, θα πολλαπλασιάζει τους κινδύνους τριβών, αδιεξόδων και παράλυσης, ενώ θα θέτει σε άμεσο κίνδυνο την λειτουργία και βιωσιμότητα του κράτους. Είναι αυτονόητο πως ανάλογα φαινόμενα θα έχουν άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και ευημερία των πολιτών, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι δυνάμεις που θα προτιμούσαν την απόσχηση ή δημιουργία δύο κρατών. Για τους πιο πάνω λόγους συνέχιζα, πιστεύουμε πως εκτεταμένες εξουσίες σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης μπορούν να παραμείνουν στις πολιτείες. Και κατέληγα λέγοντας, συμπερασματικά, υπερσυγκεντρωτισμός εξουσιών στο κεντρικό κράτος θα αποτελέσει κατά την άποψή μου αιτία είτε απόρριψης μιας ενδεχομένης νέας λύσης ή και την ταχεία κατάρρευση του κράτους με ολέθριες και ανυπολόγιστες συνέπειες. Θέλω να τονίσω και να επαναλάβω πως η πρόταση μου είναι τροφή προσκέψη και τούτο προσάρση των ανησυχιών και των δύο κοινοτήτων προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες επανέναρξης ενός δημιουργικού διαλόγου που αυτή τη φορά θα μας οδηγήσει στην εξέβρεση λύσης του Κυπριακού και όχι σε ένα νέο καταστροφικό αδιέξοδο, με κίνδυνο να βρεθούμε ενώπιον επιλογών που ξεκάθαρα απορρίπτουμε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να καταστήσω σαφές πως ένας υπεύθυνος ηγέτης, ως υπεύθυνος ηγέτης, δεν μπορώ να παραγνωρίσω τους κινδύνους από την παράταση του αδιεξόδου. Γι' αυτό εξάλλου και δεν μένω αδρανής. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορώ να αποδεχτώ μια λύση που θα μας οδηγεί σε ένα μη λειτουργικό κράτος. Η παραγνώριση ευλόγων ανησυχιών μπορεί να οδηγήσει σε μια συμφωνία μεταξύ ηγετών. Αλλά ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε περιφρόνηση των ηγετών με μια δεύτερη και οριστικά καταστροφική απόρριψη από τον λαό. Και αυτό είναι κάτι που δεν επιθυμώ και δεν θα επιδιώξω ποτέ. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφέρει τις απόψεις του και να διαφωνεί με τους χειρισμούς μου ή ακόμα και να παραγνωρίζει πως το υφιστάμενο αδιέξοδο οφείλεται στην αδιαλλαξία της τουρκικής και τουρκοκυπριακής πλευράς. Αλλά αυτό που κατ' ουδένα λόγο δεν αποδέχομαι είναι την αμφισβήτηση της ειλικρίνειας των προσπαθειών μου για επανέναρξη ενός διαλόγου που μπορεί να μας οδηγήσει σε βιώσιμη λύση. Κυρίες και κύριοι, 44 χρόνια μετά την εισβολή και μετά από δεκάδες κύκλους άκαρπων διαπραγματεύσεων, το ελάχιστο που οφείλουμε να πράξουμε είναι να προβληματιστούμε για το πώς έρεται το αδιέξοδο, για το πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση που θα καθησυχάζει τις εύλογες ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων. Η εύκολη λύση για μένα, αν άλλα είχα κατά νου, θα ήταν να εμπλακώ απροβλημάτιστα σε ένα ακόμη κύκλο διαπραγματεύσεων που θα κατέληγε σε ένα ακόμη ναυάγιο. Ένας υπεύθυνος ηγέτης δεν λαμβάνει αποφάσεις είτε για να γίνει αρεστός είτε για να αποφύγει την κριτική. Θα ήθελα να τονίσω πως κατανοώ απόλυτα τις ανησυχίες που εκφράζονται από διάφορες σχολές σκέψης. Πλην όμως, θα πρέπει όλοι να συνεπολογίσουμε τα αρνητικά τετελεσμένα που δημιουργεί ένα παρατεταμένο αδιέξοδο, αλλά και τους ορατούς κινδύνους από την επίτευξη μιας μη λειτουργικής λύσης που θα οδηγήσει σε εξίσου καταστροφικά αποτελέσματα. Γι' αυτό και καλώ τους ηγέτες των πολιτικών δυνάμεων μέσα από ένα αδογμάτιστο και δημιουργικό διάλογο να συνδιαμορφώσουμε κοινές θέσεις που θα μας επιτρέψουν να εμπλακούμε σε ένα νέο διάλογο, σε ένα νέο κύκλο συνομιλιών που θα μας οδηγήσει σε μια αποδεκτή και από τις δυο κοινότητες λύση. Σας ευχαριστώ θερμά και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις όποιες ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ.